Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά στα μελισσάκια μας. Μετά από πάρα πολύ καιρό, κατάφεραν τα μελισσάκια μας να βγουν έξω. Τα χιόνια λιώσανε για δεύτερη φορά, όπως σας έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο βίντεο. Και τα μελισσάκια μας βγήκαν έξω να καθαρίσουν λίγο τις κυψέλες τους και όλα πάνε πάρα πολύ ωραία. Θα ανοίξουμε μερικά μελισσάκια να δούμε τι γίνεται μέσα, πώς θα πάνε. Σίγουρα κάποια έχουν χαθεί και φαίνεται ήδη απ' έξω από τις κυψέλες και κάποια τα πάνε αρκετά καλά. Εμείς θα δούμε λίγο τι γίνεται για να υπολογίσουμε πώς θα βγάλουν τελικά το χειμώνα. Αυτό που σας έλεγα, σήμερα ξεμείναμε από κουκουνάρες. Το χαρτόνι όμως θα μας κάνει τη δουλειά μας. Να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο να δούμε τα μελισσάκια. Το πρώτο μας μελισσάκι είναι ένα μελισσάκι που το αφήσαμε σχετικά αδύναμο να βγάλει το χειμώνα. Δεξιά και αριστερά έχουν μπει πλαστικά πλαίσια για να παίξουν το ρόλο του αποστάτη και της μόνωσης. Φαίνεται το μελισσάκι να τα πήγαινε αρκετά καλά. Εμείς θα του δώσουμε λίγο ζαχαροζύμαρο και θα το κλείσουμε, θα το αφήσουμε στην ησυχία του. Το επόμενο μελισσάκι, όπως βλέπετε, και αυτό φαίνεται να έχει αρκετό κόσμο. Σίγουρα θέλει σφίξιμο. Σίγουρα θέλει σφίξιμο. Εμείς θα το αφήσουμε όπως είναι, δεν θα πειράξουμε τώρα, δεν πειράζουμε αυτή την εποχή τίποτα. Παρά μόνο ότι θα ανοίξει αρκετά ο καιρός και θα έχει αρκετό γόνο μέσα και θα κουβαλάνε αρκετά οι μέλισσες, τόσο νέκταρο όσο και γύρι, για να μην τους χαλάσουμε τη θέση στην οποία έχουν αυτά αποφασίσει πώς θα έχουν τη γονοφουλιά τους. Για να δούμε το μικρότερο μελισσάκι της παρέας που περιμένουμε να έχει τη μεγαλύτερη αποτυχία. Θα δούμε και το μικρότερο μελισσάκι της παρέας, το οποίο όπως φαίνεται τα πάει αρκετά καλά, φαίνεται να έχει αρκετό κόσμο. Θα του δώσουμε λίγο τροφούλα, αρκετή μάλλον τροφούλα, γιατί αυτό δεν το δώσαμε καθόλου από την αρχή του χειμώνα, το είχαμε δώσει μόνο γυρόπιτα, την οποία τη δώσαμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου και δεν την έφαγε και έμεινε μέσα, απλά έμεινε. Λογικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να τη φάει γιατί έχει πετρώσει, αλλά την αφήνω μέσα και θα την βγάλω αρκετά αργότερα. Αρκετά αργότερα για να δω τι γίνεται και αν είναι πετρωμένη, να δω τι θα την κάνω και πώς θα την αξιοποιήσω. Το κάπνισα και λίγο για να κατέβει κάτω να μπορέσω να πλύσω το καπάκι και τι βλέπετε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο μελισσάκι. Και λυπάμαι πραγματικά, δεν θέλω να του σκοτώσω ούτε μία μελισσούλα. Παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Όπως είδατε, τα μελισσάκια κάποια καταφέρουν να ζήσουν αρκετά καλά. Δεν σας έχω βγάλει αυτά που απέτυχαν να επιβιώσουν. Θεώρησα σκόπιμο να δείξω αυτά που πηγαίνουν αρκετά καλά, γιατί είμαστε αρκετά βόρεια. Και αν σκεφτείτε ότι είμαστε στο Βόρειο Εύρο, σχεδόν το βορειότερο τμήμα της Ελλάδος, και πηγαίνουν έτσι στα μελισσάκια, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί πέρα κάτω σε εσάς, Πελοπόννησο και Κρήτη, πέρα να πηγαίνετε σφαίρα. Αυτό το σημερινό μας βίντεο, αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε like, subscribe, κουδουνάκια και όλα τα σχετικά και θα τα ξαναπούμε, παιδιά, σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!